Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πυκνή και πλούσια επικαιρότητα. Να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως κοντά μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό σας πρωινό, κύριε Γεωργιάδη. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είναι η μέρα σας τώρα, έτσι κι αλλιώς. Ήρθε και το βράδυ στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα αναπτυξιακά. Ένα τεράστιο νομοσχέδιο. Πόσες μέρες θα μείνει στη διαβούλευση? Ή μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα. Δέχεστε όμως και κριτική, γιατί έχει και πολλά εργασιακά εκεί. Θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά αυτά. Εμείς αύριο το πρωί έχουμε το καλεσμένο τον κύριο Βρούτση εδώ. Αλλά δέχεστε πολλές επικρίσεις για το ΜΙΣ. Είδα σήμερα και εφημερίδες της αντιπολίτευσης ότι χάνονται εργασιακά δικαιώματα, αλλάζουν εργασιακές συνθήκες και ούτω καθεξής. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολές αυτά που λέγονται, ή είναι έχει παρεξηγηθεί τέλος πάντων κάποια από τα κομμάτια του νομοσχεδίου? Για εργασιακό μεσαίο να κάνει λόγο ο αντιπολιτευτικός τύπος. Καλά, τώρα εντάξει, ο αντιπολιτευτικός τύπος κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίο, γιατί αυτή είναι. Τώρα πάμε λίγο σοβαρά να μιλήσουμε. Αύριο, αν έρθει και ο κύριο Βρούτση, είναι πολύ ισορροπημένες διατάξεις, των οποίων ο κεντρικός στόχος παραμένει ένας: να επιταχυνθεί η ανάπτυξη οικονομική στη χώρα με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. Ωραία, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι να προσελκύσετε επενδύσεις. Εντάξει, αυτό είναι το ζουμί, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπατηθούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Λέει, για παράδειγμα, για κάποιες εταιρείες που είναι προβληματικές, εκεί δεν θα ισχύουν οι εργασιακές συμβάσεις, ας πούμε. Εκεί στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που είναι έτοιμες να κλείσουν. Έτσι, μιλάμε για αυτές που είναι αποδεδειγμένες σε πτωχευτική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει με τη συνένεση των εργαζομένων για να μην χάσουν τη θέση τους. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι βασικοί άξονες αυτής της πρωτοβουλίας, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου? Το νομοσχέδιο αυτό τι κάνει? Προσπαθεί να απλοποιήσει όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Προσπαθεί να κάνει τη ζωή του επιχειρήν ευκολότερη. Προσπαθεί να εφαρμόσει αυτονόητες ρυθμίσεις όπως το outsourcing, ώστε να μην καθυστερούν οι εξετάσεις των φακέλων στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό που προσπαθεί κατά βάση να κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να αλλάξει τον τρόπο που γίνονται επιχειρήσεις και στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Από τις μικρές επιχειρήσεις και τις αδειοδοτήσεις τους, από τις επιχειρήσεις που μπαίνουν μέσα στα βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα, από τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις να κάνουν μεγάλες μονάδες στρατηγικών επενδύσεων. Να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ευελιξία, λέτε, και λιγότερη γραφειοκρατία στην πραγματικότητα. Πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Και υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν το δημόσιο τομέα, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, όταν βρεθούν αρχαία σε μια μεγάλη επένδυση, θα έχει ένα χρονικό όριο 60 ημερών για να απαντήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο επενδυτής σε συνεργασία με αρχαιολογική υπηρεσία για να προστατευτούν τα αρχαία, αλλά και να μην σταματήσει η επένδυση. Εδώ, μιας και το αναφέρετε, κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει μια έντονη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για το μετρό, για τη Θεσσαλονίκη. Τι απαντάτε σε αυτό? Καλά, τώρα. Αυτό που προτείνεται να γίνει στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που έγινε ακριβώς η ίδια διαδικασία στη Θεσσαλονίκη, στο σταθμό Αγία Σοφία. Ναι. Δεν είναι κάτι περίεργο. Αυτό που έγινε στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, δηλαδή πήραν τα αρχεία, τα βγάλανε, συνεχίζαν τα έργα και μετά τα ξανατοποθετήσαν εκεί που τα βρήκανε για να φαίνονται, αυτό προτείνουμε να γίνει και στο σταθμό του Βενιζέλους. Διότι η διαδικασία που είχε αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι τα αρχεία εκεί και να συνεχίζεται το έργο ήταν τρομερά πιο κοστοβόρα και τρομερά πιο χρονοβόρα. Τώρα, αν υποτεθεί ότι αυτό καταστρέφει τα αρχαία, όπως λένε, η διαδικασία έχει ακολουθήσει στο μετρό της Αθήνας. Αν πιστεύει κανείς ότι αυτό καταστρέφει τα αρχαία, τότε όπου πάμε καταστρέφουμε αρχαία. Αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό, στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, σας λέω. Μάλιστα. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε, και το έχω πολλές φορές, εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, να ξέρετε. Έχω περάσει τη μισή μου ζωή να με κατηγορούν οι του ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαι αρχαιόπληκτος, προγονόπληκτος, αρχαιολάτρης. Γνωστό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τους πω, επειδή αυτοί δεν ξέρουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και δεν έχουν ιδέα του ελληνικού πολιτισμού, ότι οι Έλληνες και οι δύο αρχαίοι Έλληνες ποτέ θα μας λέγανε να σταματήσουμε την πρόοδο και μας να ζούμε. Το θέμα δεν είναι να είναι τα αρχαία εχθρός της πρόοδου. Το θέμα είναι να είναι τα αρχαία συμμέτοχος της πρόοδου. Σωστά, ναι, σωστό. Αυτό είναι το πνεύμα. Ναι, αλλά μην καθυστερούμε όμως λόγω αυτής της κατάστασης. Με αυτό σας εξηγώ. Η ρύθμιση που επέλεξε ο Πρωθυπουργός είναι η πιο σύντομη. Εντάξει, η αντιπολίτευση λέει το αντίθετο, γι' αυτό σας ρωτάμε. Τώρα και το έχει και πρωτοσέλιδο σήμερα. Για να το αναφέρει. Λέει αντιπολίτευση, οκ. Δεν κρίθηκε το διέλεγε την πόλη, τη λέγαμε το λέω, γιατί πρέπει να βρίσκουμε μια... Το λέω γιατί πρέπει να βρίσκουμε μια άκρη, για παράδειγμα. Λέμε τώρα για τους μετακλητούς αυτές τις μέρες. Βγήκε η είδηση λοιπόν από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι είχαμε χιλιάδες μετακλητούς με τεράστιο κόστος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έρχεται τώρα η προηγούμενη κυβέρνηση και λέει ότι είναι μαϊμούτα στοιχεία αυτά. Διότι μαζί με τους μετακλητούς. Ναι, ότι είναι τέχνασμα, διότι μαζί με τους μετακλητούς, λέει, λογαριάζουν στη Νέα Δημοκρατία και τους άλλους υπαλλήλους.
Λοιπόν, καταρχάς και πρώτον και κυριότερον, επειδή εγώ είμαι από αυτούς τους πολιτικούς που ποτέ δεν έχω πει στη ζωή μου, δεν θα πάρω μετακλητούς. Ναι. Δεν βρείτε κανένα βίντεο μου, ποτέ, σε οποιαδήποτε φάση της πολιτικής μου διαδρομής, που να έχω πει ότι γίνεται να λειτουργεί μια κυβέρνηση χωρίς μετακλητούς. Mm-hmm. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη. Όταν εκλέγεται μια κυβέρνηση, οι υπουργοί τους έχουν και μετακλητούς υπαλλήλους. Ναι, ναι, το πώς ναι, το θέμα είναι να μην είναι υπεράριθμο, είναι αποτέλεσμα φορολογούμενος να πληρώνει το λογαριασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, κυρία Αντωνοπούλου, και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, είχε πει ότι μόλις γίνει πρωθυπουργός θα καταργήσει τους μετακλητούς. Ναι, σωστά. Σωστά και μάλιστα ο δημοσιογράφος προς τον οποίο έδωσε αυτή τη συνέντευξη έγινε μετακλητός στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ο ίδιος δημοσιογράφος του έκανε αυτή την ερώτηση και έλεγε αυτή την απάντηση. Εδώ έγιναν υπουργοί μετακλητοί. Όταν έχεις αυτό το παρελθόν προς μετακλητούς υπαλλήλους, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κρατάς χαμηλούς τους τόνους και να μην. Ναι, αλλά αυτό είναι μια περίπτωση που λέτε, κύριε Υπουργέ. Σημασία έχει το σύνολο. Εάν εσείς λογαριάζετε και τους αποσπασμένους μέσα στους μετακλητούς. Είναι απολύτως γνωστό σε όλους ότι από τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού αποδεικνύεται ότι τα έξοδα για τους μετακλητούς υπαλλήλους στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με την κυβέρνηση Σαμαρά και σήμερα σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη που πάει ακόμα πιο κάτω από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι στον προϋπολογισμό του κράτους. Αν στους υπολογισμούς αυτούς είναι και οι αποσπασμένοι, έτσι. Ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Ότι λογαριάζεται μαζί με τους μετακλητούς, όχι τους αποσπασμένους. Άρα είναι εκτός οι αποσπασμένοι. Είναι φυσικά καθαρό το θέμα αυτό που βάζετε. Απολύτως καθαρό. Και στην κατηγορία ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης έχει στο γραφείο του στο Μέγαρο 450 που είναι ένας τεράστιος αριθμός, τι απαντάτε? Τι είπατε? Στην κατηγορία πως ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου μόνο έχει 450 μετακλητούς. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και στα θέματά σας τώρα. Όπως γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσει ο Αλέξης Τσίπρας στο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ είναι πως η κυβέρνηση αυτή κατηγορεί καθυστερεί στις επενδύσεις και εμέσως έχουν πει και για εσάς ότι είχατε πει ότι πολύ γρήγορα θα μπουν οι μπουλντόζες και θα ξεκινήσει το έργο στο ελληνικό και αυτό δεν έχει γίνει. Τι απαντάτε? Και στο γενικό και στο ειδικό. Ένα λεπτό. Εμείς στο μείζον που είναι το να πάρει μπροστά το έργο κινηθήκαμε με αστραπία ταχύτητα και αντί να αντιδικούμε τώρα σε αυτά που μου λέτε δεν έχετε παρά εσείς ως καλή δημοσιογράφη να ρωτήσετε την εταιρεία. Άμα σας πει η εταιρεία ότι καθυστερήσαμε θα πείτε η εταιρεία μας είπε καθυστερήσανε. Άμα σας πει η εταιρεία ότι πάνε όλα με αστραπία ταχύτητα θα πείτε αστραπία ταχύτητα. Εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος με το ρυθμό εξέλιξης των... Είναι φανταστικό αυτό που με κάνει στο ελληνικό. Είναι πραγματικά όχι πάρα πολύ χαρμένος. Όχι από μένα, από το σύνολο της κυβέρνησης. Θα τηρηθούν δηλαδή, κυβέρνηση δηλαδή, τα χρονικά γράμματα. Η κυβέρνηση τήρησε στο σύνολό της, η ομάδα λέει πλέον την κυβέρνηση, τήρησε φανταστική διαδικασία σε αυτό. Άρα θα τηρηθούν οι χρονοδιάγραμμα τον Οκτώβριο και τις αρχές του έτους που περίπου κάπου εκεί λέμε ότι θα μπουν οι μπουλντόζες. 100% δηλαδή. Είμαστε απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα άλλο ζήτημα. Κύριε Γεωργιάδη, θα σώζετε μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή θα παρεμβαίνει το κράτος προκειμένου να σώσει κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ζητήματα? Ή θα το κάνετε αυτό μόνο με κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις? Πρώτα απ' όλα το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε κάθε επιχείρηση ορθά. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί κανένα με τίποτα άλλο. Ναι. Το κράτος μας τι κάνει, φτιάχνει ένα περιβάλλον, π.χ. αυτό που λέμε το νομοσχέδιο, το οποίο φτιάχνει πολύ ευνοϊκό το αδειοδοτικό και γραφειοκρατικό περιβάλλον, άρα μειώνει γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη από τις επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις. Θυμάμαι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα πολύ μεγάλο εργαλείο εγκυοδοσίας δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες, έτσι σε επιχειρήσεις που σήμερα μικρομεσαίες δεν δανειοδοτούνται, να μπορούν να δανειοδοτούνται σε λίγους μήνες από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι 120 δόσεις, να όλες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μείωση του επιτοκίου των 120 δόσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μείωση των φόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ξεκινά του χρόνου είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε και στην Οβάρτης, κύριε Υπουργέ, να πω μια κουβέντα, γιατί είχαν πολύ ψηλά το θέμα. Δέχεστε κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχετε ανεβάσει ένα θέμα στην πραγματικότητα ή ετοιμάζεστε για ρεβανσισμό. Υπάρχει θέμα τώρα εκεί? Γιατί βγήκε και ο κύριος Παπαγγελόπουλος και σας κατηγόρησε. Έχει μια φράση που είπε, να τη δούμε, Εύα, στον Αλφα, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Πώς το είπε ακριβώς? Έχει πει ακριβώς αργία μήτυρ πάσης κακίας. Κάποιοι που δεν μπορούν να δεχθούν ότι έχουν μπει στο περιθώριο επιζητούν απεγνωσμένα 5 λεπτά δημοσιότητας. Αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Αντώνη και στον Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο. Και λέω όσο για τον κύριο Ρασπούτιν, θα τα πούμε σύντομα. Τι λέτε λοιπόν?
Ακούστε. Τώρα για μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Μία εισαγγελέα, κυρία Ράικου, είπε ότι κάποιος Ρασπούτιν την έπαιρνε τηλέφωνο και της έλεγε αυτά που της έλεγε. Και τον είχε φωτογραφίσει ως μέλος της προηγούμενης κυβερνήσεως. Ένας εισαγγελέας, ο εισαγγελής του Αρείου Πάγου, έγραψε την αναφορά του ότι κάποιος Ρασπούτιν καθοδηγούσε όλη την έρευνα την ΟΒΑΤΣ κατά των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν τα έχει πει ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε ο κ. Βενιζέλος, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Mm-hmm. Τα έχουν πει δύο κορυφαίοι εισαγγελικοί λειτουργοί. Τώρα δεν υπάρχουν δύο δρόμοι. Θα ήθελα πολύ να ρωτήσω τον κ. Παπαγγελόπουλο καλόπιστα ποιον δρόμο μας προτείνει. Ο ένας δρόμος να ξεκινήσει μια διαδικασία mm-hmm. που θα αναγκάσει εισαγγελείς αυτούς στη Βουλή και να πούμε μόνο με τον πόνο ποιος είναι ο Ρασπούτιν. Mm-hmm. Ο άλλος δρόμος να το συγκαλύψουμε. Ποιον προτιμά ο κ. Παπαγγελόπουλος. Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνετε. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κανένα μας το δικαίωμα να συγκαλύψει τόσο σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Αυτές οι καταγγελίες, ερχόμενες μάλιστα από δύο κορυφαίους αγγελικούς λειτουργούς, έχουν ήδη τεθεί, έχουν τεθεί υπόψη του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να μείνει ο ελληνικός λαός και η δημοκρατία με την απορία αν αυτά είναι αληθή ή ψευδή, mm-hmm. διότι αυτό θα ήταν ένα δηλητήριο στις ρίζες της δημοκρατίας μας mm-hmm. και άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει μια οριστική απάντηση. Δηλαδή, στην προανακριτική. Εγώ από τη θέση που έχω δεν προανακαλώ τίποτα. Σας λέω όμως, ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σας λέω ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως Υπουργός Ανάπτυξης, ότι κατά τη γνώμη μου, τόσο σοβαρές κατηγορίες από δύο κορυφαίους εισαγγελείς, αφήστε τα πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορούν να μείνουν αδιαρεύνητες. Και καλώς κακώς, βάσει του συντάγματος που ισχύει και το άρθρο 86, ο μόνος που μπορεί να το διαρευνήσει είναι η Βουλή. Mm-hmm. Γιατί όταν αφορά σε πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοδοσία είναι στη Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη, ή η Βουλή θα το διερευνήσει ή θα κουκουλωθεί. Ή αλέξω, δεν είναι ένα δύο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ ήμουν στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μόλις θα έφτανε αυτός ο φάκελος στη Βουλή, θα κατέθετα εγώ έτοιμα προκαταρκτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Για να δείξω ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Μάλιστα. Θα δούμε, ίσως και να το κάνει. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε να μας πείτε λίγο την άποψή σας στη συζήτηση που έχει προκύψει εδώ και δύο ημέρες μετά και την ανάληψη των καθηκόντων από τον κύριο Σχοινά της Αντιπροεδρίας της Κομισιόν. Υπάρχει ζήτημα εσωκομματικό με την φερόμενη. Τώρα προφανώς αστείευεστε. Όχι, δεν αστείευομαι. Μάλλον αστείευεστε. Να υπάρχει ζήτημα εσωκομματικό. Γιατί ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς είναι αντιπρόεδρος Κομισιόν. Για τον κύριο Σαμαρά λέμε. Αν υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Επειδή ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς είναι αντιπρόεδρος Κομισιόν. Όχι. Κύριε Γεωργιάδη, υπήρχε η πληροφόρηση και δεν ήταν απλή πληροφόρηση. Ήταν κανονικά καλό ρεπορτάζ ότι πρόκειτο να γίνει αντιπρόεδρος, πρώτα επίτροπος και μετά αντιπρόεδρος ο κύριος Σαμαράς. Είναι και μετά, συγγνώμη, να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Γεωργιάδη. Μετά μεσολάβησε και μια συνέντευξη τύπου του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Πέτσα, που είπε ότι δεν υπάρχει θέση αντιπροεδρία στην Κομισιόν. Σε απάντηση δημοσιογράφου, σε ερώτηση δημοσιογράφου, απαντώντας του, και είπε για αυτό το θέμα δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Είναι δηλαδή με κάμερα αυτό. Πώς άλλαξε το πράγμα, τι συνέβη τώρα. Ό,τι λέτε είναι αληθές και όλα αυτά έχουν συμβεί. Πράγματι, στην αφετηρία της διαδικασίας αποκλείστηκε η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε θέση αντιπροέδρου της Κομισιόν. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι εκείνη την εποχή η Κομισιόν είχε θέσεις τεσσάρων αντιπροέδρων. Και στις θέσεις των τεσσάρων αντιπροέδρων τότε προτείνεται mm-hmm. να πάρει μία από τις τέσσερις θέσεις ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζεντιλόνι και η Ελλάδα δεν προβλέπεται να πάρει θέση αντιπροέδρου. Mm-hmm. Ό,τι είπαμε τότε ίσχυε. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, αλλάχθηκαν τα πράγματα μέσα στην Ευρώπη, η διαπραγματεύση της Ευρώπης. Mm-hmm. Και η κυρία Ούρσουλα αποφάσισε να αυξήσει τις θέσεις αντιπροέδρων από 4 σε 8. Mm-hmm. Άρα λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και κανένα θέμα. Στου 8 αντιπροέδρους mm-hmm. προέκυψε τελικώς, ευτυχώς, το τονίζω ευτυχώς, mm-hmm. το λέω με τρομερά μεγάλη χαρά, θέση αντιπροέδρου για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Δυσαρέσκεια Σαμαρά υπάρχει που μπορεί να εξελιχθεί. Ο πρώτος υπουργός Ιταλίας, ο κ. Τζεντιλόνι, που θα έπαιρνε αντιπροέδρου, δεν πήρε. Την πήρε ο άνθρωπος, ναι. Τι θέλω να πω. Πήρε το χαρτοφυλάκιο του οικονομικού. Άλλο λέμε τώρα. Εμείς δεν απαντάτε σε αυτό που ρωτάμε όμως. Εμείς λέμε αν υπάρχει δυσαρέσκεια του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια. Μπορεί να εξελιχθεί και σε αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και θα μπορούσε να υπάρξει γιατί όλα αυτά που σας λέω και οι διαπραγματεύσεις και η αλλαγή της διαπραγματεύσης και πώς πήγαιναν τα πράγματα ήταν σε γνώση και του Αντώνη Σαμαρά που μιλάει ο ίδιος με την Ευρώπη. Καταλάβατε. Άρα, στην αφετηρία δεν είχαμε θέση αντιπροέδρου. Τότε κρίθηκε ότι για τον πρώην Πρωθυπουργό δεν ήταν τιμητικό να πάει εκεί και ένας απλός επίτροπος. Στην πορεία όταν διπλασιάστηκαν οι θέσεις αντιπροέδρων και άλλαξε ο σχεδιασμός της Επιτροπής, καταφέραμε να πάρουμε την Προεδρία. Mm-hmm. Την άλλη η Ελλάδα, να μην την πάρουμε. Άρα μη θέμα λέτε.
Μα είναι τελείως μη θέμα. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, χέρι και τις εκτιμήσεις, ειδικά το Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Αντώνης Σαμαράς πρωθυπουργός. Ξέρω, γιατί εγώ το βλέπω πρωτοσέλιδο στον αντιπολιτευτικό τύπο. Καλά, τώρα δεν έχουμε τι να γράφουμε αυτά τώρα. Είναι τώρα αυτά πράγματα για να τα συζητάμε στα αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν μπορείτε να μας κάνετε μια χάρη, γιατί πρέπει να τηρούμε τους κανόνες μας, μια σύντομη διακοπή. Για δύο λεπτά.